Ένα έγκλημα πρωτοφανούς αγριότητας κρυβόταν τελικά πίσω από την εξαφάνιση του 60χρονου θεολόγου Διατσίδη, της υπόθεσης στην οποία ρίξε φως η μεθοδική έρευνα της δημοσιογράφου Αγγελικής Νικολούλη. Έρευνα που οδήγησε τελικά τις αρχές στη λύση του μυστηρίου. Δράστης είναι ο 63χρονος φίλος του θύματος, που υπό την πίεση των στοιχείων που συγκέντρωσε η δημοσιογράφος, νιώθοντας τον κλειό να στενεύει, αποφάσισε να παραδοθεί. Συνοδεία δικηγόρου παρουσιάστηκε στους αστυνομικούς χθες το απόγευμα, ομολογώντας πως όχι μόνο πυροβόλησε και σκότωσε το θύμα, αλλά τεμάχησε με μπαλντά τη σωρό του, τοποθετώντας την σε 5 σακούλες, τις οποίες στη συνέχεια έθαψε σε βόθρο που βρίσκεται στο υπόγειο της εξοχικής του κατοικίας στον Οροπό. Το αίτιο του εγκλήματος κατά τους αστυνομικούς είναι οικονομικές διαφορές. Και οι δύο ασχολούνταν με το κυνήγι θαμμένων θησαυρών. Η δημοσιογράφος Αγγελική Νικολούλη αναζήτησε από την αρχή το κλειδί του μυστηρίου που κάλυπτε την εξαφάνιση του θεολόγου Διατσίδη στον κλειστό κύκλο των σύγχρονων χρυσοθύρων. Μπορούμε να ακούσουμε λοιπόν τον μάρτυρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η δημοσιογράφος εντοπίζει τον 63χρονο τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και επικοινωνεί μαζί του την ώρα που η εκπομπή βρίσκεται σε εξέλιξη. Περίπου τι ώρα φτάσατε στην σκάλα Οροπού, εκεί στο λιμάνι? 10 η ώρα. 10 η ώρα. Και κατέβηκε και μετά τι έγινε? Και μετά πήγε εκεί ακριβώς που πάει για την αρέτρια το καράβι, εκεί στα πάρκι που σταματούν τα αυτοκίνητα και πάει σε ένα πλοίο αυτοκίνητο. Ήταν δύο άτομα απάνω και αφού τον είδα εγώ πήγε εκεί στο αυτοκίνητο και μπήκε μέσα, σηκώθηκα, έφυγε. Στην αρχή ο 63χρονος επιμένει πως δεν γνωρίζει περισσότερα από όσα είχε ήδη πει στην οικογένεια του αγνωμένου τότε θεολόγου Διατσίδη και πως το μόνο που έκανε ήταν να μεταφέρει το φίλο του στον Οροπό. Ακούστε πως απαντά ωστόσο στη δημοσιογράφο όταν εκείνη αρχίζει να μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης. Εσείς ήσασταν παρέα μαζί έτσι αραστεχνικά, ψάχνατε για χρυσό? Όχι, εν συνεχεία. Όχι, αλλά ήσασταν όμως στην ίδια παρέα και πηγαίνατε για αναζήτηση χρυσού, έτσι. Εντάξει, αυτό δεν έγινε κακό, τώρα τελικά έτσι. Ναι, πηγαίνατε όμως κι εσείς μαζί αραστεχνικά, από ό,τι ξέρω. Ήσασταν μια παρέα όλοι εκεί στον Μια παρέα, εντάξει, είμαστε μια παρέα. Εσείς έχετε εξοχικό εκεί για κτήμα? Ναι, έχω εξοχικό και πήγα για δουλειές. Από ό,τι βλέπω κι εγώ, είχατε κανονίσει να επιστρέψετε στην Αθήνα μεσημέρι πάλι. Ναι, θα τηλεφωνιόμασταν και θα γινόμασταν πίσω πάλι. Άρα σε Στη διάθεσή του είχε μόνο 4 ώρες περίπου για να πήγαινε για έρευνα χρυσού. Μου κάνει λίγο εντύπωση αυτό τώρα. Μέρα μεσημέρι πάτε για έρευνα χρυσού. Ναι, γι' αυτό ακριβώς, γι' αυτό είπατε να τηλεφωνηθούν για να γυρίσουν πάλι πίσω. Όταν τον καλούσατε και βλέπατε ότι δεν απαντά, δεν σκεφτήκατε ότι μπορεί να του έχει συμβεί κάτι? Ναι, δεν μπορούσα να κάνω και διαφορετικά. Δεν ενημερώσατε όμως την οικογένεια μετά? Γιατί... Δεν είχατε τηλέφωνα, ούτε εγώ έχω τηλέφωνα, ούτε είχατε κινητό το Σάββατο. Είχατε και κλειστό το κινητό και δεν μπορούσαν και οι άνθρωποι να βρουν μια άκρη για τον άνθρωπό τους, γιατί είχατε πάει μαζί, θα γυρνούσατε μαζί και άρχισαν να σας ψάχνουν και να αναρωτιούνται τι συμβαίνει. Δεν ανησυχήσατε που δεν επικοινώνησε μαζί σας καθόλου ο θεολόγος? Γιατί είχατε κανονίσει δεν ανησυχήσατε να του πεις, βρε θεολόγο, έτσι στείνε τους φίλους? Είχαμε δώσει ραντεβού να γυρίσουμε στην Αθήνα και τελικά με έστησες και γύρισα μόνος μου. Δεν ανησυχήσατε να δείτε αν γύρισε όντως ο θεολόγος στην Αθήνα? Ανησυχήσα, αλλά δεν μπορούσα να τον βρω αλλού πουθενά. Στον Οροπό υπάρχουν και άλλοι φίλοι σας? Ναι, υπάρχουν. Με τους οποίους συναντιέστε όταν πηγαίνετε είτε για χρυσό, είτε για... τώρα μην κρυβόμαστε, εντάξει. Μεγάλα παιδιά είμαστε. Με τους οποίους συναντιέστε όταν πηγαίνετε για αναζήτηση χρυσού ή όταν πίνετε κρασάκι, οτιδήποτε όπως κάνουν οι φίλοι σε μια ωραία περιοχή όπως είναι η Σκάλα Οροπού. Δεν τους πήρατε τηλέφωνο μετά να δείτε εσείς τον θεολόγο, τον είδατε? Γιατί εγώ δεν μπορώ να τον βρω. Το κινητό του δεν απαντάει, ανησυχώ, με έστησε. Σε ένα αυτοκίνητο μπήκε που εγώ δεν το ήξερα εκεί στον Οροπό. Άρα δεν τους πήρατε τους φίλους να δείτε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος που δεν γύρισε και χάθηκε έτσι? Κοίταξε, δεν μπορεί όλος ο κόσμος να ξέρει αυτά τα πράγματα. Εγώ, οι φίλοι μου, δεν είναι μια καλή μέρα. Μένα δεν πάει να πει ότι ξέρω αυτά τα μυστικά. Θα ξέρετε όμως σίγουρα ότι ο θεολόγος είχε ένα ακριβό μηχάνημα ανιχνευτή, είχε έναν καλό να ανιχνευτή χρυσού. Δεν είχε από παλιά που πήγαινε αραστεχνικά και ψάχνει? Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αφού ήταν μαζί που ψάχνατε. Και τι, λάθος κάνεις. Δεν ξέρω εγώ να έχει τέτοιο πράγμα. Δεν ψάχνατε μαζί για χρυσό παλιότερα? Όχι. Κάπου είχα πάει κάπου δύο φορές, αυτό ήταν όλο. Δεν τον είχατε δει να έχει ανιχνευτεί? Με τι ψάχνατε το χρυσό? Όχι, αυτό δεν είχε. Δεν είχε ανιχνευτεί ο ίδιος? Όχι. Τότε δεν είναι αυτό που κάνει αφορά να έχει τέτοιο μηχανισμό. Πώς φέρετε να πούλησε σε Αμερικανούς τον ανιχνευτή που είχε? Και ποιος είπε ότι πούλησε? Και ποιος το είπε αυτό? Και ποιος το είπε ότι πούλησε αυτό? Τώρα δεν μπορώ να σου πω στον αέρα ποιος το είπε. Λοιπόν, και εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Άρα εσείς λέτε ότι δεν είχε ανιχνευτεί χρυσού ο ίδιος? Όχι, όχι, δεν ήσουν αυτό τέτοιο πράγμα. Μπορεί να ασχολιέταν με αυτά, αλλά δεν είχαν μανάκι.
Τι πιστεύετε ότι έχει συμβεί στο φίλο σας, που το ξέρετε, πηγαίνατε μαζί στον οροπό? Δεν ξέρω τι έχει συμβεί τώρα ακριβώς. Υποψευόμαστε, κάτι πρέπει να έχει, κακό πρέπει να έχει. Δεν μπορεί να μην ξέρει. Ξέρεις. Με νιώθεις? Εγώ σας νιώθω, αλλά οι συγγενείς, όπως καταλαβαίνετε, έχουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Τι είναι, Μαρία? Για μισό λεπτό, σας παρακαλώ θερμά, μια και είχα την καλοσύνη να βγείτε στον αέρα. Η Αγγελική Νικολούλη διακόπτει για διαφημιστικό διάλειμμα την ώρα που μια ιδιαίτερα σημαντική μαρτυρία της γίνεται γνωστή. Μια λέξη που θα πει η δημοσιογράφος στον αέρα κόβει στην κυριολεξία την ανάσα του 63χρονου που τρομοκρατημένος απενεργοποιεί το τηλέφωνό του. Γνώριζε πλέον ότι το τέλος ήταν κοντά. Βεβαιώθηκε ότι είναι Παρασκευή 30 Νοεμβρίου. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε γιατί σας το ρωτάω αυτό, γιατί πολλές φορές έχουμε μια μαρτυρία, είναι σωστός ο χώρος, αλλά μπορεί να έχουμε μπερδέψει τις μέρες. Γι' αυτό επιμένω αν το διασταύρωσε. Μάλιστα. Αν μας ακούτε, μιλούσαμε πριν, που είχατε συνοδέψει στο Θεολόγο την περασμένη Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στον Οροπό και μετά χάθηκε μυστηριωδώς ο φίλος σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Μπορούμε να συζητήσουμε κάτι που έχει προκύψει? Γιατί θέλουμε να σας ρωτήσουμε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό για την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου που συνοδέψατε και αφήσατε το φίλο σας στον οροπό και μετά τον χάσατε, δηλαδή χαθήκατε. Σας είναι εύκολο να κάνουμε μια επαφή, γιατί έχει προκύψει κάτι ιδιαίτερα σοβαρό που μόνο από εσάς μπορεί να διευκρινιστεί? Η κλήση σας προωθείται. Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας. Η μαρτυρία του 63χρονου δεν έπεισε ούτε τη δημοσιογράφο Αγγελική Νικολούλη ούτε την οικογένεια. Ο εισαγγελέας παρενέβη τελικά χθες το πρωί, αμέσως μετά την προβολή της εκπομπής FOS STO TOUNEL και λίγες ώρες πριν ο δράστης παραδοθεί.